Εμείς πάμε να δούμε όλα όσα έγιναν, κυρίες και κύριοι, στην τελετή παράδοσης παραλαβής του νέου αρχηγού ΓΕΘΑ σήμερα στη Σχολή Ευελπίδων. Θα μας ενημερώσει η Γεωργία Γαρατιώτη. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μετά από 4 χρόνια στο τιμόνι των ενόπλων δυνάμεων και αντιμετωπίζοντας τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ελληνοτουρκική κρίση που ξεκίνησε με την υβριδική απειλή και την υβριδική επίθεση με παράτιμους μετανάστες στον Εύρεο, το καλοκαίρι του 20, όταν οι στόλοι Ελλάδας και Τουρκίας ήρθαν αντιμέτωποι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με την νόσο COVID-19 που η συμβολή των ενόπλων δυνάμεων ήταν καταλυτική, αλλά και με τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα που ακολούθησαν μέσα στην τετραετία, όπως η κακοκαιρία Ντάνιελ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Φλώρος, κλήρωσε τη θητεία του στις ένοπλες δυνάμεις. Καθήκοντα νέου αρχηγού ΓΕΘΑ, παρέλαβε ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης, πρώην διοικητής διοίκησης της ειδικού πολέμου και με βαρύ βιογραφικό σε ένοπλες δυνάμεις. Η τελετή έγινε παρουσία πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας εδώ στη Σχολή Ευελπίδων. Με 19 τιμητικούς κανονιοβολισμούς αποχαιρέτησαν οι ένοπλες δυνάμεις στον απερχόμενο αρχηγό ΓΕΘΑ και με επίσης 19 τιμητικούς κανονιοβολισμούς υποδέχτηκαν τον νέο αρχηγό ΓΕΘΑ. Όπως ανέφερε στην ομιλία του στρατηγός Φλώρος, αποστολή εξετελέστη. Ούτε σπιθαμίγης χαμένη, ούτε κόκκος σκόνη σε άλλα χέρια. Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Και στη συνέχεια, ο νέος αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Χούπης, ανέφερε ότι η έννοια της φιλοπατρίας δεν είναι κάτι απρόσωπο. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανενδίαστη προθυμία προς την υπέρτατη των θυσιών. Δηλαδή, τη θυσία της ίδιας μας της ζωής. Λίνα. Και να δούμε ένα απόσπασμα από τις ομιλίες τους. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Ως παρακαταθήκη και δείκτη επιτυχίας, αποτελεί η συνεχής και αταλάντευτη εκ μέρους μας διαφύλαξη ως κόρης οφθαλμού της συνταγματικά δεσπόζουσας αποστολής ή της εδαφικής ακαιρότητας και του περιβάλλοντος ειρήνης και ασφάλειας, πάντοτε με βάση τη διτή αρχή ότι οι συνετοί προνεγούν και οι γενναίοι αντιμετωπίζουν, αλλά και με γνώμονα ότι η φιλοπατρία για όλους εμάς που υπηρετούμε στις ένοπλες δυνάμεις υπέχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό και εκδηλώνεται με την ανενδίαστη προθυμία προς την υπέρτατη των θυσιών, τη θυσία της ζωής μας. Όλοι στον κοινό σκοπό, όλοι και όλα στον κοινό σκοπό, τη μία και μοναδική αποστολή, την εξασφάλιση και εγγύηση της εθνικής ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητος και της ελευθερίας της πατρίδος. Αυτά ήταν διαρκώς και πάντα η προμετωπίδα σε ό,τι κάναμε και σε ό,τι έγινε τα 4 αυτά πολύ απαιτητικά, δύσκολα και επικίνδυνα, θα μπορούσε βασίμως να ισχυριστεί κάποιος, χρόνια. Περίοδος που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί πολλά με όχι καλά αποτελέσματα για την πατρίδα. Αλλά η παρουσία και οι δράσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων πάντοτε εντός των κατευθύνσεων που ορίζονται από την πολιτική ηγεσία και τον κύριο Πρωθυπουργό τα απεσόβησαν.